Όμως, όσο και αν είναι βαριές οι λέξεις, απαξίωσης των κρατικών δομών με το πρόσχημα της αποϊδρυματοποίησης. Είναι σαν να παραδέχεται ένα κράτος ότι το ίδιο είναι ιδρυματικό και άρα αποϊδρυματικοποιώντας δια των ΜΚΟ και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του εθελοντισμού τα ιδρύματά του, προσφέρει τα παιδιά σαν να είναι χορηγός σε εναλλακτικές προστασίες. Ελαστικοποιεί τη ζωή των παιδιών. Αν σας έλεγε κάποιος στο σπίτι σας ότι θα αλλάζετε κάποιον που φυλάει τα παιδιά σας κάθε τρεις και μία με διαφορετικές σχέσεις και θα είναι σήμερα με τον Κώστα, αύριο με τον Νίκο, μεθαύριο με τη Μαρία, μεθαύριο με τον Νιάρχο, παραμεθαύριο με τον άλλον, παραμεθαύριο με τον άλλον, θα λέγατε ότι αυτό δεν είναι ζωή για τα παιδιά. Και όμως είναι πολιτική. Οι άνθρωποι που είναι εδώ, αν δεν μονιμοποιηθούν και δεν τριπλασιαστούν, δεν θα μπορεί κάποιος να μιλάει για προσφορά πραγματική, μη ιδρυματοποιημένης μορφής προστασίας ζωής και ανάπτυξης αυτών των παιδιών, που εκτείνεται από τις ηλικίες του βρέφους και φτάνουν μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Δεν είναι μόνο ζήτημα χώρων, αλλά και οι χώροι που εδώ ξαφνικά μέσα στη Τσιμεντούπολη, άμα δει κάποιος λίγο πράσινο, νομίζει ότι είναι επαρκής, πρέπει να αναρωτηθεί αν είναι επιστημονικός επαρκής, αν είναι η χώρη που πρέπει και δεν αρκεί μόνο να έχει κάποιος πράσινο, όπως και δεν αρκεί να έχει μια πράσινη ανάπτυξη η οποία καταλήγει στη φτωχοποίηση των υπόλοιπων ανθρώπων. Αν πάτε και σε άλλες δομές θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ειδηλιακά. Είναι κτίρια παλιά, δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι χώροι και κυρίως δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων. Εάν λειτουργούν όλα αυτά σήμερα και έχουν σωθεί παιδιά, είναι χάρη στο φιλότιμο και τις απλήρωτες πάρα πολλές φορές ατελείωτες ώρες που διαθέτουν οι εργαζόμενοι εδώ. Θυσιάζοντας την προσωπική του ζωή και αντιμέτωποι και αυτοί με αυτά που λένε όλοι ο φρικτός χειμώνας που θα έρθει και ο φρικτός χειμώνας που θα έρθει. Αν το φρικτό χειμώνα ο καθένας τον καταλαβαίνει όπως τον λέει η κυβέρνηση και έρθεται εδώ, θα σου πούνε ότι εδώ είναι τα πράγματα τόσο καλά που δεν μπορούν να φοβούνται ούτε το χειμώνα. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβηθούν τη θέρμανση. Μπορεί να έρθουν οι άνθρωποι ξεπαγιασμένοι εργαζόμενοι από τα σπίτια τους να δουλέψουν εδώ. Πρέπει να πληρώσουν επανάκριβα τη βενζίνη για να έρθουν εδώ. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι εδώ θα υπάρχει επαρκή θέρμανση, για την οποία επιτρέψτε μου να διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Ο τρόπος που οι άνθρωποι τρώνε, ο τρόπος που οι άνθρωποι κινούνται, ο τρόπος που οι άνθρωποι ζεσταίνονται, δεν μπορεί να βαρύνει τους πάντες και να αφήνει έξω από την έγνοια μας αυτή την ιστορία. Αλλιώς θα πολλαπλασιαστούν οι κολονοί. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την κοινωνία. Και μπορεί να είναι πιο ελκυστικό για το κοινό, γιατί ανάγεται στη σφαίρα που μπορεί κάποιος να κάνει μικροπολιτική, αλλά όταν φτάνει κάποιος, μιλώντας για τα παιδιά, να τα κάνει εργαλείο για την πολιτική, είναι σαν να εργαλοποιεί το ίδιο το μέλλον. Και η κοινωνία που δεν νοιάζεται για τα παιδιά της είναι εξορισμού βάρβαρη και εξορισμού απολύτιστη. Και ένα σύστημα το οποίο έχει τους εργαζόμενους εδώ, κάτω από αυτοί που είναι εδώ, είναι ήρωες. Αλλά δεν αναδείχθηκαν ποτέ ως ήρωες. Είναι ήρωες εργαζόμενοι, είναι ήρωες της εργατικής τάξης, για τους οποίους δεν δίνει το φράγκο το κράτος. Δίνει τα ελάχιστα και τα δίνει και όποτε θέλει. Συνέβαινε χρόνια και εξακολουθεί να συμβαίνει. Δεν χωράει τη μαριθμική αναπροσαρμογή, ούτε εμπόλεμη ανάλυση στη ζωή των παιδιών. Αυτό είχα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε έναν τόπο και σε ένα κράτος όπου χωρίς τους αγωνιστές της βάσης δεν θα υπήρχε ούτε καν η ψευδαίσθηση ότι πατήσανε κάποιοι κορυφοί.